Κύριος Νίκος Παπαδόπουλος είναι εδώ, στη γραμμή 1, παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε, πόσο επίκαιρος είστε και σήμερα? Πώς είστε? Καλά. Πάντα επίκαιρος. Πώς πήγε το ταξιδάκι σας, πήγαινε έλα στο εξωτικό Αγρίνιο, να με καμιά 450-12 χιλιόμετρα πάνε και 450. Μπόλικη ταλαιπωρία, δεν θα πάω από κοντά, αλλά είχε μπόλικη. Είχε τι? Είχε μπόλικη ταλαιπωρία, λέω. Θα πω από κοντά. Α, είχε ταλαιπωρία, ναι, κατάλαβα. Ταλαιπωρία στον δρόμο, άμα είναι το μάτς, άμα είναι το αποτέλεσμα θετικό, λες εντάξει, εσύ, okay, μια χαρά, ειδικά η επιστροφή. Αλλά όταν είναι και το μάτς στεναχωρημένο και έχεις χάσει κιόλας, γίνεται ακόμη χειρότερη η επιστροφή. Εντάξει. Δεν είναι, και τα παιδιά όλοι το έχουν ζήσει αυτό. Εντάξει, θα υπάρχουν και τέτοια βράδια. Όπως το χθεσινό. Και ήταν και ένα βράδυ στο οποίο σημειώθηκε μια εξέλιξη που δεν προκαλεί και έκπληξη γενικά. Δηλαδή η απόφαση του Καρυπίδη να διώξει τον Μπούργος γενικά είναι το αποτέλεσμα ενός προβληματισμού που υπήρχε νομίζω από πέρυσι το Μάιο. Αλλά ήταν μικρός τότε. Σκεπάστηκε λίγο, θα πω, από την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη. Και διωγγώθηκε κυρίως μετά τα παιχνίδια με την Μακάμπι Τελαβίβ. Δεν είπε ο Καρυπίδης ποτέ θέλω, αλλά ήταν να τον είχε διώξει. Εντάξει. Αλλά υπήρχε αυτός ο προβληματισμός. Από τη μια προβληματισμός, από την άλλη η αίσθηση ότι θα το αλλάξει, θα αλλάξει και αυτός λίγο τον τρόπο δουλειάς κτλ. Αλλά όσο δεν το έκανε ο Μπούργος, νομίζω ότι τόσο επιβάρυνε τη θέση του και χρήστηκαν απλά στα αγώνα που ξεφύγει στο ποτήρι. Δηλαδή όταν ο προπονητής αναλέζει τον τρόπο που δουλεύει, τότε ο Άρης φυσιολογικά για μένα οδηγεί την απόφαση να διώξει τον προπονητή. Θέλεις λίγο, γιατί το εξετάζουμε το θέμα από χθες επιδερμικά οι περισσότεροι, θέλεις να αναφέρουμε λίγο για να γίνει πιο κατανοητό και για μένα αλλά και για τον κόσμο, τι ήταν αυτό που ενοχλούσε όσον αφορά στη δουλειά του Μπούργος, την καθημερινότητα? Η διαχείριση του Ρώστα. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δύο παραδειγματάκια θέλω. Όχι, είναι δύο παραδείγματα που εγώ τα έχω επαναλάβει πολλές φορές. Ακόμα και μετά από το μάτι με την Κούμελ που άρχισε να κερδίσει με 5-1. Το ότι η ομάδα φαινόταν ότι δεν έχει τακτικό πλάνο και ότι το καλό στοιχείο το οποίο είχε πέρυσι και ήταν ανασταλτική τη λειτουργία το είχε χάσει. Αυτό ήταν το θέμα. Ο Άρης δεν εμφάνιζε ούτε την βελτίωση που έπρεπε να έχει δεδομένη της εποχής. Δεν περιμέναμε να είναι η ομάδα να βγάζει εικόνα Νοεμβρίου, αλλά δεν εμφάνιζε ούτε τη βελτίωση που έπρεπε να έχει τουλάχιστον αυτή την εποχή. Δεν έδειχνε εξέλιξη τακτικά, δεν έδειχνε εξέλιξη στην κατάσταση ή στις εντάσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο παιχνίδι. Και ήταν πράγματα τα οποία όσο δεν βελτιώνονταν, τόσο και πολύ προβλημάτιζαν και το διοικητικό ηγέτη της ομάδας. Ναι. Και ξέρεις, απλά ήταν η σαγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Καρυπίδη, γιατί ήταν ένα δυνατό χασούρ. Πάντως προφανώς οι επιθυμίες του όσον αφορά στη στελέχωση του ρόστερ γίνονταν αποδεκτές, έτσι. Υλοποιούνταν δηλαδή από τον πρόεδρο. Μαζί ουσιαστικά δεν στήσαν την ομάδα. Δεν με πιστεύω να πει ο πρόεδρος και να έπαιρνε όποιον παίχτη του άρεσε, ας πούμε. Έβλεπε και ο Μπούργος να παίχτη και έλεγε ναι, προχωράμε, όχι δεν προχωράμε. Σωστά. Εννοείται ότι πήγαινε έτσι. Δεν τον αφήνανε στο σκοτάδι και του έλεγε ο Καρυπίδης, εγώ θα σου φέρω αυτόν, δεν με νοιάζει τι λες. Του έλεγε ότι έχουμε αυτόν εδώ πέρα, σ' αρέσει τον βλέπει. Όπως με τον Μάνο Γκαρσία για παράδειγμα, που είπε φέρτον. Εντάξει, όπως με τον Καμάτζο, που είπε φέρτον. Έτσι πήγαινε. Ο Μπούργος απλά αυτό το οποίο το είχε ζητήσει από τον Καρυπίδη και ήταν παραπονό του, είναι που δεν είχε στην προετοιμασία πάνω στην Αυστρία τον αριθμό των νέων παιχτών που θα μπορούσε να έχει, όχι όλους, τουλάχιστον 2-3 παραπάνω. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα θέμα για τον Μπούργος. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, σχηματίστηκε ένα ρόστερ, έστω και μια καθυστέρηση, εγώ το λέω εννοείται, αλλά και πάλι γι' αυτό δεν δικαιολογεί τη διαχείριση του Μπούργος. Ο Μπούργος μπορεί να γυρίσει και να πει ότι ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση στελέχωση, αλλά εσύ πώς το διαχειριστήκες? Είναι και αυτό ένα θέμα. Και ότι, εντάξει, του έφερε παίχτες σε θέσεις που είχε ανάγκη η ομάδα, αλλά δεν ήταν τόσο έτοιμο όσο θα έπρεπε για την εποχή. Ο Άρης τουλάχιστον 2-3 παίκτες έπρεπε να τους φέρει λίγο πιο έτοιμους. Αλλά και πάλι, ακόμα και έτσι, γιατί λέμε αυτά τα πράγματα που όντως ο Μπούργος μπορεί να γυρίσει και να τα πει. Ο Άρης το τσάκ έχασε την πρόκληση στη Μακάμπι Τελαβίβ. Εντάξει, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες. Και σε ένα μεγάλο βαθμό δυστυχώς την έχασε. Στο πρώτο παιχνίδι, όπου ο Μπούργος, και το νομίζω γιατί ο Καρυπίδης δεν ξέρει κανένας πώς σκέφτηκε ακριβώς για να διηγηθεί σε αυτή την απόφαση. Πάμε με τη λογική αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει δημόσια να πει κάτι. Αλλά του χρεώνει και τη διαχείριση του αγώνα στο Τελαβίβ, όπου ενώ η ομάδα φαινόταν ότι έχει θέματα ανισορροπίας ανασταλτικά, πήγε και ανέβασε τις γραμμές του χώρου του κέντρου. Εντάξει, και αυτό έδωσε τη Μακάμπι το δικαίωμα να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ που σάκρινε και το παιχνίδι. Ήταν, σου λέω, γενικά ο τρόπος με τον οποίο δούλευε δεν ήταν αυτό το οποίο
ήθελε ο Άρης. Ίσως ήταν μια απόφαση που για μένα θα έπρεπε να μπορούσε να πάρθει και νωρίτερα. Μπορεί να ακούσει κάποιος λίγο ριζοσπαστικό όταν λέω τον νωρίτερα και τον περασμένο Μάιο. Απλά όταν τελείωσε η σεζόν Άρης, δηλαδή. Ναι, εγώ βλέπω ότι ο Άρης έπεσε λίγο στην παγίδα της Ευρώπης. Όπως είχε πέσει και με τον Ένινγκ και με τον Παντελίδη. Διότι είναι άλλο να φέρεις ένα προπονητή να σου διαχειριστεί μια κατάσταση μέσα στη χρονιά. Και είναι άλλο να φέρεις ένα προπονητή που θα ξέρεις ότι έχει τα φόντα να χτίσει μια ομάδα. Αυτή είναι η διαφορά. Τι είναι η διαφορά. Ο Μπούργος σε κάποια κομμάτια διαχειρίστηκε καλά τον Άρη πέρυσι, σε κάποια άλλη όχι. Όχι, πάλι υπήρχε ένας προβληματισμός πέρυσι. Αλλά ήρθε η έξοδος στην Ευρώπη με εκείνο το απίστευτο σουρεάλ παιχνίδι με την Άρη. Και λίγο πήγε και ο Άρης στη λογική να δούμε, να το φτιάξει, να το κάνει τώρα. Αλλά δεν. Και τώρα το θέμα είναι σου λέω τι γίνεται. Γιατί ο Άρης είναι σε μια φάση που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν θα βιαστεί να διαλέξει, όπως λένε και από την ομάδα. Όπου βεβαίωσαν και σήμερα το πρωί ότι θα πάει με τον Τερζίου Άρης το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό προκύπτει και είναι 100% έτσι. Προκύπτει την ομάδα εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι δεδομένο, το επιβεβαίωσε και ομάδα. Το είπαμε και εμείς το βράδυ, το επιβεβαίωσε και ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνει μια επιλογή με συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή να φέρει ένα προπονητή. Που για μένα το σωστό μοντέλο είναι να έχεις τον πρόεδρο, εννοείται να έχει συμμετοχή, μαζί με ένα sport director. Θα περάσουν συνέντευξη μαζί 3-4 προπονητές, θα ακούσουν τι έχει να πει ο καθένας και θα πάρουν απόφασή τους. Ανάλογα με την τριγύρια στην ομάδα. Στον Άρη, δυστυχώς, για μένα δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Η απόφαση ανοίξει τον Καρυπίδη. Οπότε αυτό πέφτει το βάρος τώρα να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Για να προστατεύσει και την επένδυσή του. Πήρε μια απόφαση που πάλι την πήρε νωρίς. Μπορεί να λέγαμε θα μπορούσε την πάρει νωρίτερα, αλλά πάλι νωρίς την πήρε για να προστατεύσει την επένδυση που έκανε φέτος και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει ο ίδιος. Για αυτό το ρόστερ, το οποίο κάνει μια επένδυση όμως σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο προπονητή. Τώρα θα φέρει ένα καινούριο προπονητή προφανώς, εκτός αν μείνει ο Τερζής και πει ο πρόεδρος ότι αυτός είναι, γιατί είναι και χρόνια στην ομάδα και ξέρει και το ρόστερ και ήταν και στην προετοιμασία κτλ. Ξέρει καλύτερα από καθένα την ομάδα, γιατί θα έρθει ο καινούριος προπονητής, νωρίς είναι μεν, δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Άρης, τον βοηθάει αυτό. Ναι, αλλά και τον Τερζή να κρατήσεις πρέπει να το στελεχώσει με άτομα. Δηλαδή πρέπει να του δώσεις έναν βοηθό προπονητή, αν αποφασίσεις που δεν νομίζω να το κάνει. Να του δώσεις έναν βοηθό προπονητή, να του δώσεις έναν εργοφυσιολόγο, να του δώσεις έναν ακόμα αναλυτή. Πρέπει να στελεχώσει λίγο το τέτοιο. Τεχνικό διευθυντή έχει ο Άρης. Το περιβάλλον του. Τεχνικό διευθυντή εκεί. Όχι, δεν έχει. Τεχνικό διευθυντή όχι, δεν έχει. Ο Νασλίδης τι θέση είχε που πλέον δεν είναι στην ομάδα. Γενικό αρχηγού. Γενικός αρχηγός. Γενικός αρχηγός, ποιος πήρε τη θέση του Νασλίδη? Κανένας. Κανένας μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα την πάρει κάποιος την πορεία. Αλλά είναι μια θέση την οποία ο Άρης δεν την κάλεσε μετά την αποχώρηση του Νασλίδη. Απλά πρέπει, σου λέω, για να επιστρέψουμε λίγο την κουβέντα για τον προπονητή. Δεν θα πρέπει να βιαστεί. Για μένα θα πρέπει να πάρει λίγο χρόνο. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έχει έναν άνθρωπο που την ξέρει την ομάδα. Ναι. Θα πρέπει λίγο να του δώσει και μια βοήθεια όσο θα είναι αυτός βέβαια στον πάγκο της. Της ομάδας, μέχρι να κάνεις την κατάλληλη επιλογή να βρεις τον προπονητή που θα σου αρέσει η φιλοσοφία του ή θα κουμπώσει η δική σου φιλοσοφία, γιατί ο Άρης πρέπει να πάει σε μια φιλοσοφία ότι εγώ θέλω να παίξω κυριαρχικό ποδόσφαιρο πρώτου ρόλου, θέλω να παράγω πάση απέναντι στις κλειστές άμυνες, άρα πρέπει να βρω έναν τέτοιο προπονητή. Γιατί έχω και τα υλικά για να παίξω αυτό το ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι τα έχει. Απλά ο Μπούρος δεν διαχειριζόταν σωστά μέχρι στιγμής. Και φυσικά να διαχειριστεί και τους υψηλούς στόχους που έχω θέσει. Αλλά αυτή τη στιγμή από τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν ισχύει κανένα. Ούτε για Νίκης, ούτε Ναυτή. Με τον Ναυτή ο Καρυπίδης, για να δώσουμε και Ναυτή. Το παραπάνω, είχε ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας πέρυσι το Γενάρη, ναι. Όταν είχε μιλήσει μαζί του για τον Ντουκουρέ. Γιατί ο Ντουκουρέ ήταν παίκτης του Ναυτή. Λοιπόν, τι είναι, μάνατζερ, ατζέντης, τώρα. Όχι, ο Ναυτή είναι προπονητής. Α, τον προπονητής. Έτσι όπως το είπες, ο Ντουκουρέ παίκτης του νόμιζα ήταν. Όχι. Τον είχε ο Ναυτή του Ντουκουρέ στην ομάδα του. Γιατί ο Καρυπίδης να ρωτήσει. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, και οι συνεργάτες του. Τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αποκλείο όταν αρχίσει κάποιος από την Ισπανία. Δηλαδή και εμένα, ένα πουλάκι να το πω έτσι, μου είχε πει πριν για δύο εβδομάδες ότι αν ο Άρης αλλάξει αυτή τη στιγμή προπονητή, είναι πιθανό να προέρχεται από την Ισπανία. Και δεν μου το έλεγε τυχαία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση από πλευράς Καρυπίδη για τον προπονητή. Δεν θα βιαστεί. Θέλει να πάρει χρόνο αυτή τη φορά και είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση. Διότι θα φέρεις έναν προπονητή ο οποίος θα κληθεί να υλοποιήσει τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει. Οπότε έχει τη σημασία της αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να το κάνει σωστά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έρθει κάτι γκλαμουράτο
Γιατί έχω αυτό το πράγμα, εμένα με τον Μπρούνο, αυτό το πράγμα ο Ρεσόρις δεν σημαίνει να με κνευρίσει. Ήταν λέει 10 χρόνια 20 σημειών. Δεν σημαίνει κάτι αυτό πάλι. Είναι πολύ διαφορετικό να σκεφτείτε. Ναι, αλλά το υπερτονίζαμε τότε όταν ήρθε. Εντάξει. Είναι σημαντικό, όπως και να έχει. Είναι σημαντικό, αλλά είναι άλλο να είσαι δεύτερος προπονητής και άλλο να είσαι πρώτος προπονητής. Δηλαδή, να στο δώσω διαφορετικά. Αν πες ότι στο ραδιόφωνο εγώ είμαι το δεξί σου χέρι, είναι άλλο να είμαι το δεξί σου χέρι και είναι άλλο μια μέρα να έρθω και να αναλάβω εγώ όλη τη διεύθυνση του ραδιοφώνου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διαχειρίζεσαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Με άλλη ματιά, με άλλες ευθύνες. Από ένα πολύ διαφορετικό πόστο. Mm. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να έρθει κάποιος γκλαμουράτος, κάποιος που να έχει δουλέψει σε μια μεγάλη ομάδα. Πρέπει να έρθει ένας προπονητής για τον οποίο θα είσαι σίγουρος ότι θα δουλεύει σωστά στις προπονήσεις. Mm. Δηλαδή πρέπει να ψαχτείς τι κάνεις προπονήσεις. Δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα συστήματα, αυτή την τακτική, έχει αυτή τη φιλοσοφία. Να ψάξεις αυτά, να μιλήσεις με 2-3 υποψηφίους και μετά να πάρεις και την τελική σου απόφαση. Ναι. Και τώρα η απόφαση. Δεν είναι σωστό το σκεπτικό μου ότι πρέπει να πάει σε έναν, πώς να το πω, λατινόφωνο, ισπανόφωνο, όπως και αν το πεις αυτό σωστό είναι, που να, ο καλύτερος συνδυασμός είναι να γνωρίζει και από Ελλάδα, να έχει περάσει, να έχει γράψει κάποια χιλιομετράκια στην Ελλάδα. Εντάξει, για μένα αυτό, Γιώργο, να σου πω κάτι, είναι σχετικό, γιατί, για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις δίπλα έναν άνθρωπο όπως είναι ο Τερζής και να το βοηθήσει στην προσαρμογή, να του δώσει το παραπάνω στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας που αυτός ακόμα δεν έχει αποκτήσει. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να στραφείς σε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει ξανά εδώ. Οκ, μπορεί να το κάνει, αλλά οι σχολές γενικά οι προπονητικές με τις οποίες δουλεύει η Ελλάδα είναι συγκεκριμένες. Είναι η Ισπανική, είναι η Αργεντίνικη, η Πορτογαλική και η Γαλλική. Ναι. Δεν δουλεύουμε πολύ η Γερμανία, δεν δουλεύουμε πολύ η Αγγλία. Οπότε από αυτές ο Άρης θα αντιλήσει την επιλογή του επόμενου προπονητή. Σε Έλληνα δεν νομίζω να πάει, δεν υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή. Και που να ανταποκρίνουν αυτή τη στιγμή και στον Άρη. Mm-hmm. Αλλά αυτό με τον Γιαννίκη δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Το οποίο γράφτηκε. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό το αυτές μέσα θα γράψει. Μπορεί να σχολιόταν. Τι αν, πώς το είπες. Αν ο Δόνης ήταν ελεύθερος, μπορεί να σχολιόταν, τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω. Απλά εγώ λέω, ο Άρης πρέπει να κάνει σωστή επιλογή και πρέπει να λειτουργήσει. Και εγώ το έλεγα ο Δόνης ψήνεται να φύγει από εκεί και να έρθει. Ο Δόνης, αυτό που είπες. Πολλά λεφτά παίρνει, κύριε Γιώργο. Πολλά λεφτά παίρνει, αλλά πολλά λεφτά έχει πάρει γενικά. Η γη του βγάζουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό το θέμα του Δόνη. Ό,τι και αν επιλέξει ο Άρης, θα πρέπει παράλληλα, για μένα εγώ το φωνάζω εδώ και μήνες, να ενισχύσει περισσότερο την ποδοσφαιρική του σκέψη. Να βάλει περισσότερα άτομα με ποδοσφαιρική σκέψη στην ομάδα, να μην πέφτει όλο το βάρος στον Καρυπίδη, για να μπορεί και αυτός να είναι πιο ευέλικτος, να ακούγονται και διαφορετικές απόψεις και άλλες ποδοσφαιρικές απόψεις από αυτές που έχει ο Καρυπίδης ή από αυτές που έχουν οι συνεργάτες του, να γίνει ο Άρης ένα πολύ πιο ποδοσφαιρικό περιβάλλον από αυτό που είναι ήδη. Έτσι, γιατί είναι ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει μπόλικο θέμα ο Άρης, έτσι πως τα κατάφερε χθες στο Αγρίνιο. Έχει αρκετά. Ναι. Σε μια χρονιά που μόλις ξεκίνησε, έχει ακόμα δρόμο. Και μόλις έχει ξεκίνησε, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει αποκλεισμό στην Ευρώπη και βαριά ήττα από τις ομάδες που θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία. Μακάρι όχι, δεν το λέω υποτιμητικά για το Παντελικό. Αν βγάλει την Ευρώπη το μονό στο πρωτάθλημα, ίδια έχεις μια ήττα πόνες, ήταν χαστούκι. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά σου μέχρι το Μάιο. Καλά, ναι. Δεν έχει Ευρώπη, κακό είναι αυτό βέβαια, αλλά τουλάχιστον έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσουν τα κύπελα. Έχει και αυτή τη διακοπή στα μέσα του Νοέμβρη. Τέλος πάντων, είναι περίεργη χρονιά. Είναι περίεργη χρονιά, ναι, πολύ περίεργη. Νίκο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Συνέχεια, Γιώργο, να